κομποστοποίηση. Ποιο θα είναι το όφελο για τον ίδιο και για το περιβάλλον. Ακριβώς. Με την κομποστοποίηση, αν σκεφτούμε ότι ένα ελληνικό νοικοκυριό παράγει περίπου 40% οργανικά απόβλητα, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ένα χρήσιμο προϊόν. Οπότε να μειώσουμε τα σκουπίδια μας. Τα σκουπίδια αυτά, τα οργανικά λοιπόν, που θα πηγαίνανε σε ένα χώρο υγειονομικής ταφής, στην καλύτερη περίπτωση ή σε κάποια ανεξέλεγκτη χωματερή χειρότερα, θα θάβονταν. Και στη συνέχεια, όταν θάβονται αυτά τα υλικά, είναι σαν να έχουμε τις αναερόβιες διασπάσεις που σας έλεγα προηγουμένως. Οπότε παράγεται μεθάνιο, ένα αέριο το οποίο είναι υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 24 φορές περισσότερο από ότι το διοξείδιο του άνθρακα. Οπότε γι' αυτό υπάρχει και σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει στοχεύσει στα οργανικά υλικά, να μειωθούν δηλαδή από τα υλικά που καταλήγουν σε ένα χυτά και να διαχειριστούν με τέτοιους τρόπους, έτσι ώστε να προστατεύσουμε το κλίμα. Δηλαδή, βλέπουμε πώς συνδέονται και όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Κάνοντας εμείς κομποστοποίηση, ουσιαστικά προστατεύουμε το κλίμα του πλανήτη. Γιατί, για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως. Επίσης, παράγουμε ένα χρήσιμο προϊόν που σε διαφορετική περίπτωση θα το αγοράζαμε. Γιατί όλοι, μια φορά το χρόνο τουλάχιστον, για τις γλάστρες και τους κήπους μας. Το λίπασμα, κάθε πότε μπορούμε να το παίρνουμε από έναν κάδο που έχουμε σπίτι μας? Όταν οριμάσει. Να πούμε και αυτό, τη διάρκεια της κομποστοποίησης. Ναι, ναι. Δηλαδή, όταν βάλουμε, όπως λέμε, μια παρτίδα υλικών και γεμίσουμε τον κάδο ή μέχρι το μισό του. Και τα αφήσουμε όπως είναι και δεν προσθέσουμε καινούργια υλικά, η διαδικασία θα πάρει γύρω στους 3 με 4 μήνες. Αν είναι ιδανικές συνθήκες. Πρέπει να αναδεύουμε συνεχώς, πρέπει να ασχολούμαστε. Δηλαδή, ή τα αφήνουμε εκεί και όχι ιδιαίτερα. Μια φορά στις 15-20 μέρες. Το θυμόμαστε. Και αυτό ίσως να είναι και πολύ. Δηλαδή, δεν θέλει ιδιαίτερη ενασχόληση. Τα αφήνουμε ήρεμα εκεί πέρα. Η φύση κάνει τη δουλειά της. Απλά να προσέχουμε την υγρασία. Γιατί αν δεν βάλουμε τίποτα άλλο, θα αρχίσει να μειώνεται η υγρασία και αν ξεραθούν τα υλικά, τότε σταματάει. Τότε τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να το βρέξουμε. Να ρίξουμε νερό μέσα. Ναι. Αυτό που γίνεται όμως σε ένα νοικοκυριό είναι ότι καθημερινά ρίχνουμε καινούργια υλικά. Οπότε σε 3 με 4 μήνες θα έχουμε στο μπιθμένα του κάδου όριμο κομπόστ. Λίπασμα δηλαδή. Ναι. Ενώ στα ψηλότερα επίπεδα θα έχουμε τα υλικά που ρίξαμε και όλο, και όλο θα παίρνουμε από το. Οπότε τραβάμε από κάτω από το, βάθος το έτοιμο του κάδου. Λίπασμα και από πάνω είναι τα πιο φρέσκα υλικά. Δηλαδή δημιουργείται μια διαστρωμάτωση. Από κάτω πιο όριμο και πάνω. Μάλιστα. Μέχρι τα πιο φρέσκα υλικά που έχουμε ρίξει. Αυτό το λίπασμα που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε? Στους κήπους και στις γλάστρες μας. Είναι υλικό τόσο καλής ποιότητας. Που θα έχουμε μετά πεντανόστιμα λαχανικά. Λαχανικά και θα έχουμε και πάρα πολύ ωραία λουλούδια. Στους κήπους οι βιοκαλλιεργητές χρησιμοποιούν κυρίως κομπόστ για τις ανάγκες τους. Μάλιστα.